Θα πάμε και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα ξεχωριστό, με μία σύνδεση ξεχωριστή και με πρωταγωνίστρια μία κυρία, την Αναστασία Κουρλιώτη, η οποία είναι αγρότησα στον όμορφο Εύρο της Ελλάδας μας, της χώρας μας, πατρίδας μας. Κυρία Κουρλιώτη, να σας καλησπερίσουμε από Ηράκλειο. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Με βλέπετε? Από τη Νέα Βίσα, στην ακριτική Νέα Βίσα, νομός Εύρο. Τα σούλα Καρλιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, σας ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι μαθαίνουμε εκεί στη Νέα Βίσα, γενικά μας παρακολουθείτε. Έχετε ιδιαίτερη αδυναμία εδώ στην Κρήτη TV. Βεβαίως. Βέβαια, είναι μια ξεχωριστή. Θα συνδεθούμε πάλι εδώ πέρα με τόση απόσταση. Είναι δυνατόν να μην έχουν προβλήματα με τη σύνδεση. Η κυρία Κουρλιώτη. Ναι, σας ακούμε. Βέβαια, ο λόγος εσάς. Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Εντάξει. Σαν αγρότησα, τώρα αυτή την εποχή σπέρνουμε και καλλιεργούμε τα σκόρδα. Είναι καθεαυτού η Νέα Βίσα, το μόνο χωριό που σπέρνει σκόρδα. Από τη Θράκη, τον Εύρο, είμαστε εμείς που σπέρνουμε τα σκόρδα. Α, έχετε αυτή την ιδιαιτερότητα, την ξεχωριστή. Μπράβο. Βεβαίως. Και τώρα αυτή η εποχή είναι που σπέρνουμε τα σκόρδα. Δηλαδή, είναι γυναίκες της Νέας Βίσας. Είμαστε σε αγροτική ασχολία, αγωνία για να τα σπείρουμε. Και καιρικές συνθήκες. Αυτή η εβδομάδα είχε πολλές βροχές που δεν μας άφησε. Είναι οι βασικές δυσκολίες. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πρωτογενής τομέας, ένας δύσκολος τομέας. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται ένα καθημερινό αγώνα. Λοιπόν, ποιες οι βασικές δυσκολίες? Θα σας δείξω πού είμαι, από πού είμαι. Είμαι εδώ πέρα στην Άνω Βίσα και κάτω, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται, κάτω είναι ο κάμπος ο δικός μας της Ελλάδας και πέρα είναι η Ανδριανούπολη. Δύο χιλιόμετρα απέχει το χωριό μας με τα σύνορα. Δηλαδή τα χωράφια μας τα καλλιεργούμε μέχρι το φράκτη. Γιατί σε εμάς εδώ η Νέα Βίσα για 5 χιλιόμετρα χωρίζεται από τα Χερσαία. Που είναι ο φράκτης. Καταλάβατε. Κρατάτε θερμοπύλες και... που λένε. Μπράβο. Πάρα πολύ. Και είμαστε εδώ πέρα, αγαπάμε τον τόπο μας, η γη μας εδώ πέρα μας. Μεγαλώσαμε. Οι μανάδες μας, η πεθερά μου εδώ με τα χωράφια. Και αγαπάμε τον τόπο μας και γι' αυτό και οι γυναίκες είναι μάχημες. Και συγχρόνως συνδράμεται και στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή. Βεβαίως. Η Νέα Βίσα παράγει πολλές παραγωγές και η γυναίκα είναι μαζί με τον σύζυγο, με τον άντρα μου. Δηλαδή εμείς, εγώ βασικά είμαι 30 χρόνια παντρεμένη που παράγουμε πολλά προϊόντα, σκόρδα, κολοκύθια, σπαράγγια, πάρα πολλά προϊόντα, κρεμμύδια. Κυρία Κουρλιώτη, η ζωή για μία αγρότησα σίγουρα κρύβει αρκετές δυσκολίες. Και είναι και ο αφανής ήρωας. Κρατάτε οικογένεια, κρατάτε το σύζυγο στα χωράφια και είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες καθημερινότητας. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί, αυτό θέλω να μάθω εγώ. Το πρωί, τι ώρα ξυπνάτε? Τώρα αυτές τις μέρες, από εβδομάδα, δηλαδή αύριο συγκεκριμένα, για 4 μέρες, όλο το χωριό από αύριο, λόγω βροχών, Δεν μπορέσαμε να σπείρουμε, αλλά από αύριο θα έχει καλό καιρό και θα ξεκινήσουμε τη σπορά των σκόρδων. Επομένως, ναι, ξεκινάμε από τις 7.30 ώρα είμαστε στα χωράφια, που είμαστε πάνω στις μηχανές, οι γυναίκες του χωριού μας. Δηλαδή, εγώ θα είμαι για 4 μέρες και 4 μαζί με τις φίλες μου. Ναι. Δεν έχουμε άλλα άτομα ξένα και τέτοια. Είμαστε δύναμοι που λένε οι γυναίκες εδώ στο χωριό. Δύναμοι. Ξεκινάτε το πρωί στα χωράφια, επιστρέφετε το μεσημέρι, φαντάζομαι, σπίτι όπως παλιά. Μέχρι τις 5 η ώρα. Μέχρι τις 5 η ώρα, βέβαια. Ποιος μαγειρεύει σπίτι, δεν ξέρω, για πείτε μας λίγο. Ποιος μαγειρεύει, εμείς πάλι. Ένα φαγητό, τι είναι να το κάνει? Σωστά. Δεν είναι.
Δεν είναι τίποτα ένα φαγητό να το κάνει. Η γυναίκα αγρότης έχει πολλαπλό ρόλο, αν μη τι άλλο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί εγώ έχω και τη μαμά μου που τη μαγειρεύω και την πηγαίνω τώρα συγκεκριμένα πριν έρθω εδώ πέρα. Πήγα στη μαμά μου, την πήγα φαγητό. Γιατί είναι μεγάλη ηλικία. Πόσοι κατοικείστε εκεί στη Νέα Βίσσα? Είμαστε 1200 κάτοικοι. Α. Η Νέα Βίσσα. 1200 κάτοικοι, μάλιστα. Ήταν μεγάλο χωριό. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μια που καλλιεργείται σκόρδο, να μας πείτε έτσι και ποια είναι η πιο γνωστή συνταγή, πιο διάσημη συνταγή εκεί στην περιοχή. Το σκόρδο που μπει νοστιμεύει τα φαγητά. Μια συγκεκριμένη συνταγή που δεν την έχουμε, δεν την ξέρουμε ενδεχομένως εμείς εδώ στην Κρήτη. Ποιο φαγητό. Εδώ πέρα, τα σκόρδα τα βάζουμε σχεδόν σε όλα τα φαγητά. Φασολάκια, μελιτζάνες, νόστιμα γίνονται. Φακί. Πω, εδώ πέρα να βάλει. Να βάλει σκόρδο στη φακί, γίνεται πεντανόστιμη. Τίποτα, περιμένουμε ένα μικρό δέμα. Περιμένουμε ένα μικρό δέμα με σκόρδα. Να μην μας πιάνει και το μάτι. Να μην μας ματιάζουν κιόλας. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, το μήνυμά σας εδώ στην Κρήτη που σας παρακολουθεί από το μακρινό Εύρο, ποιο είναι? Αγαπάμε Κρήτη. Από την άκρη της Ελλάδος, από πάνω της Ελλάδος, από τη Νέα Βίσσα, το σκορδοφόρι, σας χαιρετούμε. Το διάσημο σκορδοφόρι της Ελλάδος. Με πάρα πολύ αγάπη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, θα και τα ξαναπούμε να σίγουρα. Καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Και εγώ. Γεια σας. Είπαμε, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με μια ξεχωριστή σύνδεση. Και θέλω να ρωτήσω τη Μαρία την οπερατέρ, αν χρησιμοποιεί σκόρδα συνταγές της. Ξέρεις, η Μαρία πίσω. Είναι πολύ καλή μαγείρισα. Είναι μαγείρισα της εκπομπής μας.